Παρακαλώ, παρακαλώ. Παρακαλώ, έχουμε ενεξελίξει διαδικασία. Κύριε Τσίπρα, βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα την ιστορική σας αποστροφή και την απόπειρα να συγκρίνετε το τι ενδεχομένως θα συμβεί στις επόμενες εκλογές με το τι συνέβη την περίοδο 90-93. Να σας πω ένα μισό. Δεν ξέρω, Ανδρέου. Οπότε προσέξτε, μην εξάγετε τέτοια συμπεράσματα βιαστικά, γιατί κινδυνεύετε να διαψευστείτε από τις εξελίξεις. Μιας και έχω δύο λογογράφους, να σας στείλω τον έναν, μήπως μπορέσει να τακτοποιήσει λίγο τη σκέψη σας, διότι καταφέρατε να μιλήσετε για όλα και να απαντήσετε σε κανένα από τα ερωτήματα τα οποία έθεσα. Γενικά καλό είναι να μην βλέπετε τα πράγματα διπλά, προσέξτε το αυτό. Λοιπόν, έρχομαι στο ζήτημα της πανδημίας. Δεν θα μιλήσω πολύ γι' αυτό, αλλά ας αφήσουμε επιτέλους στην άκρη αυτό το ψέμα ότι βάλατε πλάτη στην κυβέρνηση στη μάχη κατά της πανδημίας. Διότι ό,τι έκανε αυτή η κυβέρνηση, σπέβδατε πάντα να πείτε το ακριβώς ανάποδο. Και σήμερα εξακολουθείτε να το κάνετε. Θέλετε να σας θυμίσω τις δηλώσεις σας? Βάλατε πλάτη λοιπόν, κύριε Τσίπρα, όταν τον Νοέμβριο λέγατε ότι υποσχόμαστε ένα εμβόλιο το οποίο δεν υπάρχει. Βάλατε πλάτη τον Ιανουάριο όταν μας λέγατε ότι το να κάνουμε 25.000 εμβολιασμούς την ημέρα είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας και κάνουμε 100.000 εμβολιασμούς κάθε μέρα. Βάλατε πλάτη που όταν πήραμε τη δύσκολη απόφαση να κλείσουμε την οικονομία, υπερασπιστήκατε την οικονομική δραστηριότητα και όταν ανοίγαμε την οικονομική δραστηριότητα μας λέγατε προσέξτε τι κάνετε, διότι θέτετε σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών. Ναι, έτσι βάλατε πλάτη. Βάλατε πλάτη με το να μην έχετε πει μία κουβέντα, μία θετική κουβέντα για την επιχείρηση Ελευθερία. Σας το είπε εξάλλου και ο κύριος Σακαλώτος. Θα ήμασταν πιο αξιόπιστοι, είπε ο κύριος Σακαλώτος, αν αναγνωρίζαμε ότι η κυβέρνηση τα έχει πάει καλά στην οργάνωση των εμβολίων. Δεν το έχετε πει ούτε μία φορά. Και σήμερα ακόμα που μιλάμε, πρωτοκλασσά τα στελέχη σας έρχονται και υπονομεύουν ευθέως τη διαδικασία του εμβολιασμού. Και δεν μιλάμε για τυχαία στελέχη. Μιλάμε για στελέχη που είναι γιατροί στο επάγγελμα και διατέλεσαν υπουργοί υγείας. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα στον κύριο Πολάκη και στις απαράδεκτες τελευταίες αναρτήσεις του, με τις οποίες ευθέως έρχεται και αμφισβητεί τη διαδικασία εμβολιασμού, αφήνοντας σαφέστατα υπονοούμενα ότι δήθεν αυτό το θαύμα της επιστήμης, το οποίο μας έχει επιτρέψει να σώσουμε εκατομμύρια ζωές στον κόσμο και να επανέλθουμε σε κάποια κανονικότητα, δεν θα έπρεπε να το αγκαλιάσουμε, αλλά θα έπρεπε να είμαστε καχύποπτοι. Γιατί λέει ο μεγάλος επιστήμον και γνώστης περί των εμβολίων κύριος Πολάκης ότι πώς είναι δυνατόν να ανακαλύψαμε το εμβόλιο σε λίγους μήνες, όταν το αμέσως επόμενο εμβόλιο χρειάστηκε 4 χρόνια να ανακαλυφθεί. Αλήθεια, κύριε Τσίπρα, τα στηρίζετε αυτά? Έτσι στηρίζετε την προσπάθεια? Έτσι καταπολεμάτε το αντιεμβολιαστικό κίνημα και έχετε το θράσος να έρχεστε σήμερα εδώ και να λέτε ότι βάρατε πλάτη? Αν πραγματικά θέλετε να βάλετε πλάτη, το πρώτο βήμα το οποίο θα μπορείτε να κάνετε είναι να έρθετε εδώ πέρα και να αποκηρύξετε δημόσια τις αχλαμάρες του πρωτοκλασσά του στελέχου σας. Ελάτε και κάντε εδώ λοιπόν. Και για τον λόγο του αληθές καταθέτω στα πρακτικά τις σχετικές αναρτήσεις. Άκουσα πάλι τις συνηθισμένες αναφορές σας περί ελίτ, κόσμου της εργασίας και το πώς αυτή η παράταξη, η οποία στις τελευταίες εκλογές, σας θυμίζω, την στήριξε το 40% του ελληνικού λαού, δήθεν δεν εκπροσωπεί την κοινωνία αλλά μόνο κάποια συμφέροντα. Και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, ο εργατοτεχνίτης, ο οποίος σήμερα στην περίπτωση που χάσει τη δουλειά του θα μπορέσει να αποζημιωθεί όπως οποιοδήποτε ιδιωτικός υπάλληλος, είναι elite? Ο νέος πατέρας, ο οποίος έχει τη δυνατότητα για πρώτη φορά να πάρει άδεια πατρότητας, είναι elite? Ο εργαζόμενος στα courier, ο οποίος με τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου για πρώτη φορά έχει η εταιρεία την υποχρέωση να του παρέχει και ασφάλιση αλλά και τα μέσα ατομικής προστασίας, είναι elite. Ο οποιοσδήποτε ιδιωτικός υπάλληλος, ο οποίος έχει πέσει θύμα εργοδοτικής αυθαιρεσίας, έχει πια τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει την ψηφιακή κάρτα εργασίας για να κατοχυρώσει το πόσο πραγματικά εργάζεται. Είναι elite, όλοι αυτοί είναι elite. Κύριε Τσίπρα, σε ποιο κόσμο ζείτε και πώς είναι δυνατόν να επιμένετε, να επαναλαμβάνετε όλα αυτά τα απίστευτα στερεότυπα? Διότι δεν μπορώ να μην σχολιάσω ότι η κριτική σας στο νομοσχέδιο έχει περάσει όλους αυτούς τους μήνες από διάφορες φάσεις. Στην αρχή ήσασταν κατά της έννοιας της διευθέτησης του χρόνου εργασίας συνολικά. Σας θύμισε όμως ο κύριος Χατζηδάκης ότι όταν είχατε πάει το 2017 στην εταιρεία Παπαστράτος, είχατε κάνει ομιλία στην οποία λέγατε επιλέξει, δεν έχετε εσείς σχέση με αυτά τα φαινόμενα, γιατί έχετε την τύχη να εργάζεστε σε μια υγιή επιχείρηση, σε μια επιχείρηση η οποία φροντίζει να διασφαλίζει τις εργασιακές σχέσεις. Παραλείψατε να πείτε όμως ότι ο Παπαστράτος είναι μια εταιρεία που χρησιμοποιεί το εργαλείο της διευθέτησης του χρόνου εργασίας. Όταν σας το επισημάνατε, όταν σας το επισημάναμε, αλλάξτε το πάριο και είπατε το πρόβλημά μας δεν είναι η διευθέτηση του χρόνου εργασίας όταν είναι αποτέλεσμα συλλογικής σύμβασης. Το πρόβλημά μας είναι οι ατομικές συμβάσεις εργασίας. Ξεχάσατε όμως πάλι να μας πείτε γιατί η Υπουργός Εργασίας κυρία Αξιόγλου υπέγραψε και συμφώνησε με τη σχετική οδηγία 1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία λέει επιλέξει για να ενθαρρυνθούν οι εργαζόμενοι που είναι γονείς και έχουν ευθύνες φροντίδας να παραμείνουν στο εργατικό δυναμικό, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζουν την εργασία τους στις προσωπικές τους ανάγκες και προτιμήσεις. Προς το σκοπό αυτό και με τις ανάγκες του εργαζόμενου στο επίκεντρο, θα πρέπει οι εργαζόμενοι να έχουν το δικαίωμα να ζητούν ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας για να προσαρμόζουν τη μορφή απασχόλησής τους, μεταξύ άλλων όπου είναι εφικτό, με τη χρήση ρυθμίσεων τηλεργασίας, ευέλικτου ωραρίου ή μειωμένων ωραρίων εργασίας με σκοπό την παροχή φροντίδος. Αυτό λέει η σχετική οδηγία. Εμείς επεκτείνουμε το φάσμα της σχετικής οδηγίας και στις περιπτώσεις ενός νέου ανθρώπου, ο οποίος μπορεί να μην έχει παιδεία, αλλά μπορεί να θέλει να δουλέψει 2 ώρες παραπάνω για να πάρει μια Παρασκευή πληρωμένης άδειας, προφανώς γιατί θα έχει εξισορροπήσει το χρόνο εργασίας με παραπάνω εργασία, για να φύγει ένα Σαββατοκύριακο με τη φίλη του ή με το φίλο του. Και έρχεστε και μας αραδιάζετε μια σειρά από παραδείγματα, τα οποία θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ στη δευτερολογία σας να καταθέσετε στα πρακτικά από πού βγαίνουν αυτοί οι υπολογισμοί. Διότι τα παραδείγματά σας, θα σας το πω ανοιχτά και ξεκάθαρα, είναι ψεύτικα. Είναι ψεύτικα για τον απλούστατο λόγο ότι κάνετε μία σύγχυση. Συγχέετε τις υπερορίες από τη μία με τη διευθέτηση χρόνου εργασίας από την άλλη. Για να το πούμε πάρα πολύ απλά. Οποιοδήποτε εργαζόμενος σήμερα δουλέψει παραπάνω υπερορίες, εμείς πράγματι αυξάνουμε το πλαφόν των υπεροριών, θα πάρει περισσότερα λεφτά. Τελεία και παύλα. Και είναι ντροπή σας να παρουσιάσετε τέτοια παραδείγματα, τα οποία είναι εμφανώς ψεύτικα, διότι ισχύει ο απαράβατος όρος παραπάνω δουλειά, παραπάνω αμοιβή. Πώς το κάνουμε? Ο εργαζόμενος ο οποίος αυτή τη στιγμή στη βιομηχανία θα έχει τη δυνατότητα να κάνει 150 υπερορίες αντί για τις 96 που θα μπορούσε να κάνει μέχρι σήμερα, θα πληρωθεί περισσότερο με το ποσοστό το οποίο ορίζει ο νόμος για την υπεροριακή απασχόληση, και το ίδιο ισχύει και για την απασχόληση στην Κυριακή. Εξηγήστε μας λοιπόν με απλά λόγια όλοι αυτοί οι ωραίοι υπολογισμοί από πού προκύπτουν. να μας βγείτε, να μας εξηγήσετε ότι αυτό το παράδειγμα το οποίο δώσατε, το νούμερο αυτό το οποίο δώσαμε προκύπτει έτσι. Να το καταλάβουμε κι εμείς. Και να σταματήσετε εδώ πέρα να έρχεστε και να αραδιάζετε ψεύτικα παραδείγματα και μετά να κατηγορείτε αυτή την κυβέρνηση ότι εμείς είμαστε δήθεν αυτοί που έχοντας εξαγοράσει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και έχοντας κάποια παράξενη κυριαρχία στο διαδίκτυο, δημιουργούμε μία επίπλα στην πραγματικότητα. Μιας και σας ενοχλούν τόσο πολύ τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, την επόμενη φορά θα φροντίσω να καταθέσω στα πρακτικά πάρα πολλά θετικά δημοσιεύματα από το εξωτερικό, τα οποία παρουσιάζουν τις καλές επιδόσεις της χώρας μας. Φαντάζομαι ότι αυτά εντάσσονται στη λίστα Πέτσας International, όχι στη λίστα Πέτσας Domestic. Πήγε ο κύριος Πέτσας και εξαγόρασε τους Financial Times, τους New York Times, όλα τα μεγάλα έντυπα του εξωτερικού για να παρουσιάζουν και αυτά μια οριοποιημένη εικόνα μιας χώρας η οποία κατά τη δικιά σας άποψη βρίσκεται ήδη στα πρόθυρα της απόλυτης καταστροφής. Βρήκα ενδιαφέρουσες τις αναφορές σας στις πρωτοβουλίες τις οποίες αναλαμβάνει ο νέος Αμερικανός πρόεδρος, ο κύριος Μπάιντεν, σε μια σειρά αποζητήματα. Πρέπει να σας πω ότι πρώτος χαιρέτησα το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επανήλθαν στη Συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή. Θεωρώ εξαιρετικά θετικό το γεγονός ότι ανοίγει και σε επίπεδο Ηνωμένων Πολιτειών μια συζήτηση γύρω από ένα πρόγραμμα μεγάλων δημοσίων επενδύσεων, όπως θεωρώ και εξαιρετικά θετικό το γεγονός ότι η συζήτηση για τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου ανοίγει από τη μεγαλύτερη οικονομία και από τον Αμερικανό πρόεδρο. Και πιστεύω ότι αυτή είναι μια συζήτηση στην οποία και εμείς πρέπει να συμμετέχουμε ενεργά, προσυπογράφοντας τη βασική παραδοχή ότι ναι, πρέπει να υπάρχει ένας ελάχιστος εταιρικός φόρος στις μεγάλες οικονομίες, τουλάχιστον και τις μεσαίες και τις ευρωπαϊκές οικονομίες προφανώς, έτσι ώστε να αποφεύγεται ο φορολογικός ανταγωνισμός. Δεν είδα όμως να λέτε τίποτα, μιας και αγαπάτε τόσο πολύ το μοντέλο της Αμερικής, για το πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων στις ΗΠΑ, κύριε Τσίπρα. Οι ΗΠΑ έχουν την πιο απορριθμισμένη αγορά εργασίας στον κόσμο. Απολύεσαι την επόμενη μέρα, κανείς δεν σε ρωτάει, καμία κάλυψη δεν έχεις και προσλαμβάνεσαι με την ίδια ταχύτητα. Αν θέλετε να συγκρίνετε την Ελλάδα με την Αμερική, δεν μπορεί να τα έχετε μονά ζυγαρικά σας. Δεν προσυπογράφω το αμερικανικό μοντέλο ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων. Θέλω να είμαι τελείως ξεκάθαρος. Αλλά μην παρουσιάζετε και εδώ πέρα τη μισή αλήθεια. Η αλήθεια είναι άλλη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ο κόσμος μας αλλάζει και αλλάζει με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Και πράγματι, ακούγοντας την κυρία Γεννηματά να υπεραμείνεται μιας μεταρρύθμισης η οποία έρχεται από το 1982 και να λέει πόσο σημαντική ήταν για εκείνη την εποχή, δεν μπορώ να μην προβληματίζομαι για το γεγονός ότι πώς είναι δυνατόν να συγκρίνουμε την Ελλάδα και τον κόσμο του 2021 με την Ελλάδα και τον κόσμο του 1982. Δεν αντιλαμβανόμαστε ότι σήμερα οι ίδιες οι εργασιακές σχέσεις έχουν αλλάξει, όχι επειδή εμείς έτσι το επιθυμούμε, αλλά επειδή έτσι προέκυψε από την οργάνωση της εργασίας, από τον τρόπο με τον οποίο πια οι νέοι μας δουλεύουν, πολλοί από έναν υπολογιστή, από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου ενδεχομένως. Η λεγόμενη gig economy είναι μια πραγματικότητα. Δεν μπορούμε εμείς αυτή τη στιγμή να την αμφισβητήσουμε. Αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε όμως είναι να έρθουμε να ρυθμίσουμε την πραγματικότητα των επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες με αυτόν τον τρόπο και την πραγματικότητα των επιχειρήσεων που επιλέγουν να έχουν εργαζόμενους, γιατί το επιλέγουν και οι ίδιοι εργαζόμενοι, οι οποίοι είναι αυτοαπασχολούμενοι και δεν είναι εργαζόμενοι με εξαρτημένες σχέσεις εργασίας. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Για όλα αυτά δεν είπατε κουβέντα. Σας έκανα μια σειρά από ερωτήσεις. Εάν συμφωνείτε, εάν διαφωνείτε με συγκεκριμένες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου. Δεν είπατε, κύριε Τσίπρα, κουβέντα. Για καμία. Θα έρθει βέβαια η ώρα που θα πρέπει να τοποθετηθείτε δια της ψήφου σας. Και τότε θα μπορέσουμε να κάνουμε τον συνολικό απολογισμό για το αν τελικά το νομοσχέδιο αυτό είναι η μητέρα όλων των μαχών και είναι τόσο καταστροφικό όσο το παρουσιάζεται, ή αν επιλέγετε να κάνετε σημαία σας κάποιες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, όπως η δίθεν κατάργηση του οκταώρου, πολύ απλά γιατί ακούγονται ωραία στα αυτιά κάποιων και έρχονται και ενδεχομένως ενισχύουν στερεότυπα τα οποία ήδη υπάρχουν. Ξέρουμε πολύ καλά ότι κάθε μεγάλη αλλαγή μπορεί να προκαλέσει και δυσφορία και αναταράξεις και διαδηλώσεις. Αυτά είναι μέρος του δημοκρατικού διαλόγου και της δημοκρατικής διαδικασίας. Είμαστε όμως απολύτως πεπισμένοι ότι κάνουμε το καλό και το σωστό πρωτίστως σήμερα για τη νέα γενιά. Πρωτίστως για τη νέα γενιά η οποία έχει κάθε δικαίωμα να αναζητεί ένα καλύτερο αύριο, να προσβλέπει σε μια εύρωστη ανάπτυξη η οποία θα δημιουργήσει πολλές και καλές θέσεις εργασίας. Μου έκανε εντύπωση, κύριε Τσίπρα, αυτό το οποίο είπατε, ότι είχαμε ήδη μπει σε ύφεση, λέει, από το 2019. Αλλά μετά σας άκουσα, δεν ήμουνα ο ίδιος, ήμουνα στις Βρυξέλλες όπως γνωρίζετε, αλλά πληροφορήθηκα ότι είπατε σε συνέντευξη την οποία δώσατε την Δευτέρα ότι ήρθε η πανδημία την ώρα που ήμασταν έτοιμοι να κάνουμε το μεγάλο άλμα προς τα μπρος. Τι από τα δύο ισχύει, κύριε Τσίπρα? Ήμασταν έτοιμοι να κάνουμε το μεγάλο άλμα προς τα μπρος ή η ελληνική οικονομία είχε ήδη μπει σε ύφεση πριν μας χτυπήσει η πανδημία? Α, κατάλαβα. Το μεγάλο άλμα προς τα μπρος θα το κάναμε στις 6 Ιουλίου. Και ήρθε στις 7 Ιουλίου η κακή αυτή η κυβέρνηση να τα φέρει όλα τα πράγματα πίσω. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Εδώ πέρα θα είμαστε και σήμερα και σε 6 μήνες και σε 12 μήνες και μιας και αναφερθήκατε σε κλεψίδρες, πρέπει να σας πω ότι η κλεψίδρα κάθε κυβέρνησης αρχίζει και γυρνάει ανάποδα από την ημέρα της εκλογής της. Πράγματι έχουν περάσει 2 χρόνια και απομένουν άλλα 2, γιατί οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Και όταν θα γίνουν οι εκλογές, τότε θα μπορέσουμε να κάνουμε τη συνολική αποτίμηση, όχι μόνο για το πώς αντιμετωπίσαμε την πανδημία που ελπίζουμε πια ότι την αφήνουμε πίσω μας, αλλά και για το πώς η χώρα θα οδηγηθεί στο δρόμο της ανάπτυξης. Και για να δούμε τότε τι θα έχετε να πείτε. Διότι οι δικές μας προβλέψεις είναι ότι αυτή η ανάπτυξη θα είναι και ρωμαλαία, αλλά θα είναι και μια ανάπτυξη δίκαιη. Μια ανάπτυξη η οποία θα δημιουργήσει πολλές και καλές θέσεις εργασίας. Μιλάτε για το brain drain. Μιλάτε εσείς για το brain drain, κύριε Τσίπρα? Δεν βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή για πρώτη φορά υπάρχει ένα ορατό ρεύμα νέων ανθρώπων το οποίο σκέφτεται σοβαρά να επιστρέψει στην Ελλάδα και σκέφτεται να επιστρέψει στην Ελλάδα όχι μόνο διότι πιστεύει ότι υπάρχουν και θα υπάρχουν πολλές καλές νέες θέσεις εργασίας, αλλά σκέφτεται να επιστρέψει στην Ελλάδα διότι πιστεύει πραγματικά ότι μετά από μια δεκαετία η χώρα μας άφησε πίσω της την κρίση και ανοίγεται μπροστά μας ένας δρόμος ευίωνος, θετικός, σε βάθος χρόνου. Αύριο θα είναι εδώ πέρα η κυρία Βαντελάινεν. Και ελπίζουμε, εκτιμούμε, είμαστε περίπου σίγουροι ότι μέσα στην ημέρα θα έχει και τυπικά εγκριθεί από τα πρώτα το σχέδιο της ελληνικής κυβέρνησης και το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα άστρα για την καλή πορεία της οικονομίας είναι ευθυγραμμισμένα. Και όσο κι αν εσείς επιμένετε, κύριε Τσίπρα, να παρουσιάζετε μια εικόνα μιας χώρας η οποία δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα, τόσο θα διαψεύδεστε. Αλλά έχετε και ένα άλλο πρόβλημα. Παρακαλώ, ακούγεται μια βαβούρα. Το επαναλαμβάνω και σήμερα. Παρακαλώ. Η δεξιά, την οποία δήθεν αντιμάχεστε, πολύ απλά δεν υπάρχει. Η Νέα Δημοκρατία την οποία παρουσιάζεται είναι μια καρικατούρα. Δεν ανταποκρίνεται καν στην ιστορία της παράταξης. Ανταποκρίνεται μόνο στο δικό σας φαντασιακό δημιούργημα, διότι μόνο μέσα από μια τέτοια Νέα Δημοκρατία μπορείτε να υπάρξετε. Μόνο που δεν υπάρχει αυτή η Νέα Δημοκρατία. Είναι μια άλλη Νέα Δημοκρατία. αντιπαλεύετε φανταστικούς ανεμόμυλους. Αδυνατείτε να προσαρμοστείτε, σε ένα κόσμο ο οποίος αλλάζει πολύ γρήγορα. Το αποδείξατε δυστυχώς και σήμερα με την πρωτολογία σας. Και επιτρέψτε μου να τελειώσω, γιατί το οφείλω, γιατί πρέπει να απαντήσω σε μια μεγάλη απρέπεια την οποία είπατε στην τηλεοπτική σας συνέντευξη, γιατί κάνατε χιουμοράκι ότι δήθεν δεν κάνω ούτε για διαχειριστής πολυκατοικίας. Σίγουρα δεν θα αναλάμβανα διαχειριστή σε πολυκατοικία που έχετε χτίσει εσείς ως πολιτικός μηχανικός. Το πρόβλημα, ωστόσο, είναι ότι οι Έλληνες μου ανέθεσαν να διαχειριστώ την τύχη μιας χώρας που επί 5 χρόνια προσπαθούσατε να κατεδαφίσετε, και αυτό πράγματι είναι δύσκολο έργο.